Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ ήταν η Λία Συμμορία που εξαπατούσε διαδικτυακά πολίτε. Παναγιώτη Πυρόπουλο, το είχαμε πει εδώ την Παρασκευή, αδειάζοντα του τραπεζικού του λογαριασμού. Τα μέλη έπεσαν στα χέρια τη αστυνομία και θα μα πει περισσότερε λεπτομέρειε. Ναι, ε, δύο αδέρφια είναι η αρχηγή του κυκλώματο εξαπάτηση επιχειρηματιών και πολιτών. Ανάμεσα στου έξι συλληφθέντε τη πύρα που εξαρτώθηκε από την υποδιεύθυνση ασφάλεια δυτική αδική και το τμήμα ασφαλεία μεγάρων. Ενώ αναζητούνται ακόμη πέντε. Έβα από τι 8 το πρωί έω τι 9 το βράδυ, από το επιχειρησιακό κέντρο στο ζευγολατιό Κορυφίας που λέγαμε την Παρασκευή, με 153 τηλεφωνικέ συνδέσει, πραγματοποιούσαν εκατοντάδε επικοινωνίε με υποψήφια θύματα, προκειμένου να ενεργοποιήσουν για κάθε περίπτωση διαφορετικό σχέδιο εξαπάτηση. Μέχρι στιγμή, 262 θύματα, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη, με αυτά μάλιστα. Τα μέλη τη συμμορία έκαναν real estate, δηλαδή αγόραζαν κατοικίε, ανακίνηζαν κατοικίε, αγόριζαν πολυτελή αυτοκίνητα κάνοντα ε, μεγάλη ζωή. Τώρα η τρόπη τη απάντηση ήταν πάρα πολλοί. προσποιούνταν α πούμε, του πολιτέ οχημάτων. Παίρνανε την προκαταβολή και εξαφανίζονταν. ή ακόμα και του ε, αγοραστέ. Ε, και εντόπιζαν τι αγγελίε και εξαπατούσαν τα θύματα που κατέβαλαν είτε χρηματικά ποσά, είτε έδιναν τους κωδικούς, ε, του κωδικού e του e-banking. Του πελάτε σε ξενδυνιακέ μονάδε και έλεγαν ότι θέλουμε μια μακροχρόνια, ε, θα σου έλεγα, ενοικίαση. Μια ξενοδόχο γλίτωσε 70.000 ευρώ στο παραπέντε πριν την καταβολή, όταν κατάλαβε την απάτη. Ένα εντυπωσιακό ακόμα στοιχείο είναι ότι κατάφεραν να αποσπούν του κωδικού σου, του κωδικού μου και το email και μέσω μια συγκεκριμένη τράπεζα με ηλεκτρονική εφαρμογή κατάφεραν να κάνουν ανάκτηση του κωδικού πρόσβαση μέσω του email. Χρησιμοποιούσαν, όπω είπα, και ενοικιαζόμενου τραπεζικού λογαριασμού από άτομα που είχαν οικονομικά προβλήματα από 200-500 ευρώ, όπου εκεί γινόταν ουσιαστικά η ανακύκλωση των παράνομων κερδών. Ε, το θέμα είναι τώρα, είναι πολύ σημαντικό που του έχουν πιάσει οι αρχέ. Το θέμα είναι να επιστραφούν και κάποια από τα χρήματα στα θύματα. Παναγιώτη Πυρόπλο, θα σε βρούμε σε λίγο και πάλι.